ένα φωτεινό παράδειγμα έμπνευσης για τις επερχόμενες γενιές τους αιώνες, όπως έχει γίνει άλλωστε μέχρι σήμερα, αποτελεί σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκελαροπούλου η θυσία των σουλιωτών και των σουλιωτισών, ηρώων και ηρωίδων αντίστοιχα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε με την παρουσία της τις επετειακές εκδηλώσεις στον ιστορικό τόπο του Σουλίου την Κυριακή, που έγιναν χωρίς τη συμμετοχή πολιτών παρά μόνο ελάχιστων κατοίκων των χωριών του Σουλίου και εκπροσώπων της πολιτείας και φορέων. Στην αντιφώνησή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την προσφώνηση του Δημάρχου Σουλίου, κ. Καραγιάννη, αναφέρθηκε στη γενναιότητα και αυτοθυσία των σουλιωτών και όσων πολέμησαν ηρωικά, όπως είπε, για την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά και για να μείνουν οι ίδιοι ανυπότακτοι και ελεύθεροι. Το Σούλι είναι σύμβολο, μύθος και πραγματικότητα. Ή μάλλον είναι μια πραγματικότητα που μυθοποιήθηκε μέσα στο χρόνο, ακριβώς γιατί τα στοιχεία που τη συναπάρτιζαν ήταν ηρωικά, ποιητικά. Ο τόπος, ορεινός, άγριος, δυσπρόσιτος, φυσικά οχυρωμένος. Οι άνθρωποι ανυπότακτοι, αδούλωτοι στο φρόνημα, με ήθη αυστηρά και ισχυρό το αίσθημα της τιμής, μεγαλόψυχοι φιλοπάτριδες. Όπως έγραψε ο Χριστόφορος Περεβός που γνώρισε τους σουλιώτες όταν τον έστειλε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης για να τους μοιήσει στην Επανάσταση, όλοι τους οι γύμνασεις παιδιώθεν είναι εις τα άρματα. Με αυτά τρώγουν, με αυτά κοιμούνται, με αυτά ξυπνούν. Άντρες, γυναίκες, παιδιά πολεμούν ισότιμα. Από το 1635, όταν σύμφωνα με την τοπική παράδοση άρχισαν να συγκρούονται με τους Οθωμανούς, με αποκορύφαμα τους πολέμους τους ενάντια του Αλή Πασά, η ανδρεία, η αυτοθυσία, η φλογερή προσήλωσή τους στο ιδανικό της ελευθερίας ενέπνευσαν σεβασμό και δέος. Η διαφθέντευση των σουλιωτών κατά του της Υπήρου τυράννου, αρχικός θέλει αποδείξει ότι η Ελλάς γεννά ακόμη Θελονίδας και Θεμιστοκλής, έγραψε ο ανώνυμος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας. Το Σούλι, η θυσία των γυναικών του Ζαλόγγου, η ανατίναξη της Παρτακοποθήκης στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο Κούγκι από τον καλόγυρο Σαμουήλ, η γενναία αντίσταση της Δέσπος Σέχου στον πύργο του Δημουλά, η ηρωική έξοδος από τη μονή του Σέλτσου και ο σφαγιασμός των πολιορκημένων, το άλμα των γυναικόπαιδων προς το θάνατο μετά την κατάληψη της μονής για να αποφύγουν τον εξαντραποδισμό και την ατίμωση, είναι κορυφαίες στιγμές μιας τραγικής και ένδοξης πολύχρονης ιστορίας. Κρατώ το συγκλονιστικό σχολιασμό του τέλους της 18χρονης άνησης πάλι των σουλιωτών με τον τρομερότερον των τυράννων Αλή Πασά από το Λάμπρο Κουτσονίκα, εγγονό του συμπολεμιστή των Μποτσαρέων Γερο Κουτσονίκα. Ο Λάμπρος Κουτσονίκας, που έχασε παππού, πατέρα και θείο στη μάχη του Σέλτσου στα 1804, όταν ο ίδιος ήταν παιδί, θα αγωνιστεί αργότερα ως επικεφαλής μιας ένοπλης μονάδας της Επανάστασης του 1821 και θα συγγράψει τη γενική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Από τις σελίδες της ιστορίας του αντλώ ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ο Αλή Πασάς, τον οποίον η κακή μοίρα αυτών έφερε εν τη γειτονία των, μη έχων ουδέν όσιον ουδιερώνενε αυτό, μετεχειρίστη άπαντα τα μέσα των απιστιών, δουλειοτήτων και πάσης μοχθηρίας, μαχόμενος και δουλειευόμενος επί 18 ετίαν τους ελευθέρους αυτούς πατριώτας της Υπήρου. Δια των μοχθηρωτέρων μέσων, απεξένωσε μεν της πατρίδος αυτών, αλλά δεν ειδηλήθη να υποδουλώσει, διότι οι ήρωες ούτοι οι Έλληνες επρόκριναν ημέν με τα όπλα εις τας χείρας να αποθάνουν, όσοι εν Θερμοπύλες Σπαρτιάτε, οι δε δυνάμενοι πατώντες επί των εχθρικών πτωμάτων να διέλθουν και μεταναστεύσουν εις ελεύθερον κράτος, ουχή όμως και ποτέ να υποκύψωση και να γίνωση δούλη των βαρβάρων τυράννων. Οι αποδεκατισμένοι σουλιώτες βρίσκουν καταφύγιο στα Επτάνησα και όταν η Επανάσταση του 1821 ξεσπά, προσφέρουν όλες τις δυνάμεις τους στον αγώνα. Αρκεί να θυμηθούμε, εκτός από τους χιλιάδες ανώνυμους, τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Κίτσο Τζαβέλα, τον Λάμπρο Βέικο, που σφράγισαν με το αίμα τους στη ρίση του Περικλή, εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να τιμήσουμε τη μνήμη των αγωνιστών σε μια ελάχιστη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς τους. Υπήρξαν συνεχιστές και διαμορφωτές του αντιστασιακού χαρακτήρα του ελληνισμού. Εκείνοι που μετέπλασαν το μολόν λαβέ του Λεωνίδα,
Στην περίφημη φράση του Μάρκου Μπότσαρη προς τους πολιορκητές του Μεσολογγίου το 1822. «Τα κλειδιά της πόλης μας είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας. Ελάτε να τα πάρετε». Η γενναιότητά τους και η αυτοθυσία τους θα μας εμπνέουν πάντα. Λίγο νωρίτερα στην προσφώνησή του, ο Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης αναφέρθηκε στο ιστορικό παρελθόν και την παρακαταθήκη του Σουλίου, αλλά και στις δυσκολίες των λιγοστών κατοίκων της περιοχής σήμερα που δίνουν το δικό τους δύσκολο αγώνα, ασχολούμενοι κυρίως με την πρωτογενή παραγωγή. Οι Σουλιώτες, με το υψηλό φρόνημα που επέδειξαν στον αγώνα της μάχης για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, ξεπέρασαν τον εαυτό τους για έναν κοινό στόχο. Τη λευτεριά ολάκερου του ελληνικού έθνους, έναν διακαή πόθο που με κάθε τρόπο και μέσο έπρεπε να σβήσουν. Αν και πρόβαλαν στεναρής αντίσταση απέναντι στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων, εκείνος μετά από τρεις πολέμους κατάφερε να τους εκδιώξει από το Σούλι το 1803 και ως το 1822 το εγκατέλειψαν όλες οι σουλιώτικες φάρες. Συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ελληνική επανάσταση με ηγέτες όπως τον Μάρκο Μπότσαρη, τον Κίτσο Τζαβέλα. Το Σούλι κυριεύτηκε, οι Σουλιώτες όμως ποτέ. Σουλιώτες και Σουλιώτισσες αγωνίστηκαν με θάρρος και ανδρεία για το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία, πληρώνοντας το με τη ζωή τους. Τα παραδείγματα ιστορικά, ο καλόγερος Σαμουήλ με την ανατίναξη του Κουγγίου, οι Σουλιώτισσες με τον περίφημο χορό του Ζαλόγκου και τόσοι ακόμη Σουλιώτες που αν και εκδιώχθηκαν συνέχισαν να αγωνίζονται. Άλλοι στο Σέλτσο, άλλοι στη Ρινιάσα, μα και στο Μεσολόγγι, εκεί όπου γράφτηκε ο τελικός επίλογος του Ολοκαυτώματος του χιλιοτραγουδισμένου έπους των Σουλιωτών. Εκεί όπου οι αθάνατες ψυχές τους εξακολουθούν και περιπλανώνται ανάμεσα στα καποτράχαλα βουνά της Ηπείρου, υπενθυμίζοντάς μας το αιώνιο χρέος μας. Δεν είναι άλλο από το χρέος του σεβασμού, της ευγνωμοσύνης και της απότισης του φόρου τιμής σε όλους αυτούς τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες της Επανάστασης, στους προτεργάτες της δικής μας Ανάστασης, στους ήρωές μας που μετουσιώθηκαν σε θρύλους και είδωλα και αποτέλεσαν έμπνευση ανά τον κόσμο για τη δική τους Επανάσταση. Για τη διαφύλαξη των ιδανικών, όπως αν αυτών της ειρηνικής συμβίωσης, της συμφιλίωσης, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών, θεμέλιων λίθων στο στέρεο οικοδόμημα της δημοκρατίας και στον αντίποδα της μυσαλλοδοξίας και του άκρατου ιμπεριαλισμού. Μιας δημοκρατίας που δεν υπόσχεται, αλλά συνεχώς διασφαλίζει στους πολίτες της το δικαίωμα της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και χαρακτήρα της, απαλλαγμένη από κάθε μορφή προκατάληψης και κάθε είδους φανατισμό. Οι Σουλιώτες σήμερα, ως οι περήφανοι απόγονοι των αθάνατων ηρώων μας, που έχουν παραμείνει σε τούτο τον ιερό τόπο, ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον πρωτογενή τομέα, δίνοντας καθημερινά το δικό τους αγώνα επιβίωσης. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με την περιφέρεια και την πολιτεία, με όσα μέσα διαθέτουμε, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την υφιστάμενη κατάσταση, προτάσσοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις τις οποίες καταγράψαμε και στο υπόμνημα το οποίο σας παραδώσαμε και ευελπιστούμε να υλοποιηθούν. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο Σούλι λίγο μετά τις 11.30 το πρωί και παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατών Γυρομερίου και Πάργας κυρίου Τίτου. Στη συνέχεια μετέβη στην εκκλησία του Αγίου Δονάτου, στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, όπου και ξεναγήθηκε. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Πεσόντων Σουλιωτών, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνου από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλόγυρος Σαμουήλ, απόν, έπεσε για την πατρίδα. Μποτσαρέ, Τζαβελέ, Δρακέ, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Δαγκλέι, Ζερβέι, Κουτζονικέι, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Σεχέι, Φωτομαρέι, Πανομαρέι, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Βεϊκοζαρμπέι, Μαλαμέι, Μπεκέι, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα.
λιολέοι και άλλες φάρες ιδιωτών, απόντες, έπεσαν για την πατρίδα. Στις εκδηλώσεις την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Στήλιος, ενώ παρέστησαν ακόμη οι βουλευτές Θεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και Μάριος Κάτσης, αντίστοιχα οι βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιάννα Αγγελοπούλου και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και Φορέων.